χορεύουμε εμείς στο δίκτυο, κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα είναι τσίκνο Πέμπτη, είναι η μέρα που τσικνίζουμε πρώτα-πρώτα, γιατί έχουμε αυτό το έθιμο, αλλά και τα καρναβάλια στην πόλη των Σερών. Ελπίζουμε να κρατήσει ο καιρός, γιατί αυτή την ώρα είναι έξω πολύ μαυρίλα. Θανάση, πολύ μαυρίλα δεν έχει και πάει για βροχή. Ελπίζουμε να κρατήσει ο καιρός το απόγευμα, να βγουν οι Σεραίοι να διασκεδάσουν. Η πόλη μας είναι στολισμένη πολύ όμορφα, στην κεντρική πλατή, στον κεντρικό δρόμο τουλάχιστον, αρκεί νομίζω, εντάξει. Δεν έχουμε Χριστούγεννα. Και είναι έτοιμοι όλοι να διασκεδάσουν και τα καταστήματα εστίασης, όλα είναι έτοιμα. Νομίζω από παραγγελίες στα σουβλατζίδικα και γενικότερα στα μαγαζιά εστίασης από το πρωί έχουν ξεκινήσει να δίνονται. Και το μεσημέρι λοιπόν θα διασκεδάσουμε, αλλά κυρίως το βράδυ. Και είναι η μέρα γιορτής, Τσικνοπέμπτη, αλλά είναι και μέρα με αρκετά θέματα. Είναι η μέρα που βγήκε η απόφαση επιτέλους από το δικαστήριο για την ένσταση που είχε καταθέσει για το εκλογικό αποτέλεσμα η Συμμαχία Σεραίων για τα ροζ ψηφοδέλτια, έτσι τα λέω, τα λέω επιστημονικά φυσικά εγώ, τα λέω για να τα καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά και για τις ενστάσεις που είχαν γίνει και από τις δύο πλευρές για άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια που βρέθηκαν. Για άκυρα, όχι για λευκά, για άκυρα ψηφοδέλτια που βρέθηκαν. Η απόφαση σήμερα γύρω στις 11 ανακοινώθηκε και είναι απορριπτική για την ένσταση της Συμμαχίας Σεραίων. Δεν έγινε δεκτή η ένσταση λοιπόν και ολοκληρώθηκε μία διαδικασία που έφτασε μήνες. Πότε έγιναν εκλογές? Οκτώβριο. Ναι, έγινε λίγο αργότερα η ένσταση, φτάσαμε στο Μάρτιο, βγήκε το αποτέλεσμα, πολυσέλιδο το σκεπτικό. Έχει πολύ μεγάλη διαδικασία, γι' αυτό μας είπαν ότι άργησε κιόλας να ανακοινωθεί. Έπρεπε να γράψουν οι δικαστές, ο δικαστής, το αιτιολογικό για όλα τα ψηφοδέλτια που εξετάστηκαν. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μπήκαν στη διαδικασία για τα ροζ και τα λοιπά, για τα άκυρα περισσότερο. Το θέμα είναι ότι απορρίφθηκε η ένσταση, η Βαρβάρα Μητλιάγκα δήμαρχος, η παράταξη εντός είναι η παράταξη που διοικεί το Δήμο Σερών, συνεχίζει κανονικά, τελείωσε το θέμα. Και με τη Βούλα, λοιπόν. Έχουμε δηλώσεις, βεβαίως, έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα τώρα. Το ανακοινώνουμε απλώς, γιατί είναι η είδηση της ημέρας, όπως και να το κάνουμε, και θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε πλήρες το ρεπορτάζ από τη Βαΐα Βαΐδου αργότερα, στο τρίτο μέρος της εκπομπής, όπως επίσης να ακούσουμε και όλες τις δηλώσεις που έχουν γίνει για το θέμα. Δηλαδή, μίλησε και η Μητλιάγκα, κυρία Μητλιάγκα, συγγνώμη, και ο κύριος Χρυσάφης και ο κύριος Καρύπογλου αναλύει το σκεπτικό ως δικηγόρος του τι έγινε. Πριν από αυτό, λοιπόν, θα ασχοληθούμε με άλλα θέματα που αφορούν κυρίως στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου των Σερών, αλλά και στις δηλώσεις που έγιναν για άλλα θέματα χθες. Χθες πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Σερών, όπου συζητήθηκε το θέμα του συμπαραστάτη του Δημότη. Με τη Βαΐα τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Χθες συζητήσαμε κιόλας και για το πρόσωπο που θα... που ήταν τέλος πάντων η επιθυμία της Δημοτικής Αρχής, με τη συνένεση όμως και της αντιπολίτευσης, για ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, για τον κύριο Χατζημιχαηλίδη. Συζητήθηκε χθες το θέμα, ψηφίστηκε ο κύριος Χατζημιχαηλίδης, υπήρξε απώλεια όμως ψήφων, γιατί ήταν άλλες δύο υποψηφιότητες, είχαμε και λευκά, ήταν υποψήφιος και ο κύριος Δημήτρης Μελίτος και η κυρία Λύκου. Όμως, τελικά, υπάρχει θέμα με την απόφαση, δεν είναι έγκυρη. Γιατί χρειαζόταν βάσει νόμου τα 2/3 του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων να ψηφίσουν, ενώ χθες υπήρχαν απουσίες, κάποιες απουσίες, η απόφαση λήφθη με την, από τα 2/3 των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, κάτι που δεν γίνεται. Οπότε ζήτησε και η κυρία Μητλιάγκα, συγγνώμη, ανέλαβε την ευθύνη για το συγκεκριμένο θέμα. Θα ξαναγίνει η διαδικασία, προφανώς, προφανέστατα, διότι και καθότι δεν είναι έγκυρη, δεν είναι σωστή, δεν είναι σωστός ο τρόπος που ελήφθη η χθεσινή απόφαση. Θα πάμε να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα ο κύριος Παναγιώτης Καρύπογλου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών, που τις τελευταίες μέρες είχε και κάποιες ενστάσεις
τις έχει αποτυπώσει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, για το πρόσωπο μάλλον ήταν, που ήταν, ακουγόταν ήταν επιθυμία της Δημοτικής Αρχής, με τη συνένεση και της αντιπολίτευσης. Θα πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καρύπογλου για το θέμα, σε ό,τι αφορά τον τρόπο που έγινε η διαδικασία της ψήφισης του συμπαραστάτη του Δημότη. Η θέση του συμπαραστάτη του Δημότη είναι μια πολύ σοβαρή, ένας πολύ σοβαρός θεσμός, διότι οφείλει το πρόσωπο που θα επιλεγεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να προσφέρει όλα τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, του κύρους και της σοβαρότητας. Ακριβώς γιατί είναι ένας θεσμός που μεσολαβεί ανάμεσα στους πολίτες και τις υπηρεσίες και την Δημοτική Αρχή και προσφέρει λύση, όπως έχετε δει. Είναι ένας άλογος θεσμός του συνήγορου του πολίτη και βλέπετε ποιοι τοποθετούνται στις ανεξάρτητες αυτές αρχές. Όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα άτομα που δεν έχουν εμπλακεί ποτέ στην πολιτική. Για παράδειγμα, βλέπετε ότι προκειμένου να μην υπάρχει αμφισβήτηση για την αμεροληψία, πλέον τοποθετούνται παλιοί ανώτατοι δικαστές σε διάφορες αρχές. Πολύ περισσότερο στο συνήγορο του πολίτη δεν μπορεί να επιλεγεί άτομο το οποίο έχει δώσει μια κάποια γραμμή και χρειά στην προσωπική του πορεία. Υπό αυτές τις συνθήκες, επεσήμανα με την δημόσια αυτή ανάρτησή μου τις ευθύνες των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο ποιον θα επιλέξουν. Όπως είδαμε χθες, σε μια λάθος διαδικασία, εκ των υστέρων αποδείχθηκε λάθος, γιατί προφανώς δεν είχαν δει οι υπεύθυνοι την αλλαγή του νόμου, είχε μια τροποποίηση η οποία από τα 3/5 των παρόντων ο νόμος το έκανε 2/3 του συνόλου των μελών. Εν πάση περιπτώσει, παρότι η προκήρυξη ήταν σωστή, η διαδικασία έγινε λάθος, κάποια στιγμή θα επαναληφθεί. Χθες είδαμε και πρόσωπα τα οποία και υποψήφοι ήταν και μάλιστα είναι ο ένας εκ των οποίων είναι ήδη και με την ανακήρυξη του πρωτοδικείου Σερών, η οποία όπως είδατε σήμερα δεν άλλαξε. Λοιπόν, ο ένας εξ αυτών είναι εκλεγμένος αναπληρωματικός Δημοτικός Σύμβουλος Σερών με μια συγκεκριμένη παράταξη. Εκ του γεγονότος και μόνο αυτού, ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να επιλεγεί επί της ουσίας στη θέση αυτή. Διότι οι αντίπαλοι, να σας πω τι λέει ο νόμος και πώς το αναλύουμε, οι αντίπαλοι της παράταξης αυτή δεν θα μπορούν να προσφύγουν σε αυτόν. Άρα πρέπει να επιλεγεί ένα πρόσωπο το οποίο θα ξεπερνάει τις διαχωριστικές γραμμές, που δεν υπήρξε υποψήφιος πρόσφατα ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει λάβει κάποια θέση και να δείχνει όλα αυτά τα εχέγγυα της αντικειμενικότητας. Εμένα χθες η διαδικασία δεν μ' άρεσε καθόλου. Μου φάνηκε βιαστική και πρόχειρη, άρον-άρον να βγάλουμε κάποιον. Νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή και η αντιπολίτευση, γιατί και η αντιπολίτευση έχει τις ευθύνες της, πρέπει να το ξανασκεφτούν και αν θέλουν να δώσουν έγκλη και κύρος και σοβαρότητα στο θεσμό, να καθίσουν και με διαβούλευση να προτείνουν ένα άτομο το οποίο θα ψηφιστεί όχι από τα 2/3, αλλά από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Τότε θα έχει επιτυχία ο θεσμός, όταν θα μπορέσουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων να βρούνε πρόσωπο το οποίο θα το ψηφίσουν όλοι. Άλλος, με διαφωνίες και με μισές πλειοψηφίες, ο θεσμός είναι κουτσουρεμένος και υπονομευμένος εξ αρχής. Τώρα, κύριε Καρυπογλου, διαβάζω ότι λέτε ότι η επιλογή δεν μπορεί να αποτελεί ένα προϊόν συμβιβασμών άνωθεν εντολών και πολιτικού παρασκηνίου. Θεωρεί ότι υπήρξαν συμφωνίες στο παρασκήνιο. Κοιτάξτε, εγώ άκουσα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα αποδείξω. Άκουσα ότι υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ κάποιων συμβούλων δημοτικών ότι ναι, θα βγάλουμε αυτόν, θα ψηφίσουμε αυτόν. Δεν μπορώ να το αποδείξω, ούτε και μπορώ να το. Συμπολίτευση και τον πολίτη. Γιατί η κυρία Τούσκα ούτως ή άλλως δεν συμφωνεί. Ναι, δεν συμφωνεί με το θεσμό. Ακούστηκαν πολλά. Κοιτάξτε, και μόνο που ακούγονται και δεν είναι ξεκάθαρη η διαδικασία, το πρόσωπο, η αντικειμενικότητα, δεν είναι ο θεσμός αυτός που θέλουμε. Και εμείς ως δικηγορικός σύλλογος είμαστε ο καθήλυν αρμόδιος σύλλογος για να ασχοληθούμε με το θεσμό αυτό. Δεν ξέρω αν στην επόμενη φορά που θα επαναληφθεί μπορέσουμε να προτείνουμε εμείς κάποιο πρόσωπο από τα μέλη του συλλόγου μας. Θα το συζητήσω με το συμβούλιο μου και θα σας πω. Προς το παρόν η διαδικασία δεν ήταν καθόλου καλή και δεν τιμά
ούτε το επίπεδο των ανθρώπων που υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε την πόλη. Πάντως το όνομα του κ. Χατζημιχαηλίδη το ξέραμε πριν γίνει η ψηφοφορία. Το όνομα του κ. Χατζημιχαηλίδη, ναι, είχε ακουστεί. Ο κ. Χατζημιχαηλίδης είναι σοβαρός άνθρωπος. Ναι, και έχει όλα τα προσόντα για να αναλάβει θέσεις ευθύνης και εξουσίας και τα πήγε μια χαρά σε άλλες θέσεις του. Δυστυχώς όμως για αυτόν, η προηγούμενη, μόλις πριν από λίγο μηνών, η υποψηφιότητά του με μία εκ των δύο παρατάξεων, δυστυχώς θα οδηγήσει σε μια ακυρώσιμη επιλογή από το Συμβούλιο. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου, ότι αν κάποιος προσφύγει, η επιλογή θα ακυρωθεί. Θεωρείτε ότι η κυρία Μητλιάγκα το έκανε αυτό απλώς και μόνο για να εκλέξει συμπαραστάτη του Δημότη και γι' αυτό επέλεξε το συγκεκριμένο πρόσωπο? Πιθανολογώ ότι η κυρία Μητλιάγκα, επειδή εγώ έχω συζητήσει μαζί της, ήθελε πάρα πολύ να λειτουργήσει ο θεσμός, ναι, να είπε ότι πρέπει να ψηφίσουμε ένα άτομο το οποίο θα μπορεί να ψηφιστεί και από τον κύριο Χρυσάφη. Όμως έγινε λίγο βιαστικά η διαδικασία και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι πρέπει να καθίσουν μια επιτροπή 5 και 5, 3 και 3 μελών από κάθε παράταξη, να προτείνουν ένα άτομο και να το ψηφίσουν όλοι. Μόνο τότε θα λειτουργήσει ο θεσμός. Όταν ο πολίτης που θα προσφεύγει στο συγκεκριμένο δεν θα ξέρει ότι εγώ τώρα αυτό που θα καταγγείλω θα πάω να το πει στον δήμαρχο ή στον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Καταλάβατε. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο το πρόσωπο λάμπει και δεν έχει καμία πολιτική χρειά. Μπορεί να είναι και άτομο που να μην είναι δικηγόρος, κύριε Καρύβο. Φυσικά. Μπορεί να είναι ένας πρώην δήμαρχος, μπορεί να είναι ένας πρώην. Τι να σας πω. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, γιατί πρέπει να έχει μια εμπειρία. Έτσι, πρέπει να είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι καταξιωμένο μες στην πόλη, μπορεί και μέσα στο νομό και σε όλη την Ελλάδα, και να θέλει να αποδεχθεί να κάνει και αυτή τη δουλειά, γιατί ξέρετε δεν είναι και εύκολη δουλειά, είναι και ζόρι αυτό το πράγμα. Εσείς με την κυρία Μητλιάγκα μιλήσατε για τις ενστάσεις που έχετε, γιατί είστε και φίλοι, είστε και συνάδελφοι? Μίλησα με την κυρία Μητλιάγκα. Η κυρία Μητλιάγκα είπε ότι χωρίς να αναφέρεται σε πρόσωπο, ότι εγώ θέλω να βρω ένα πρόσωπο να λειτουργήσει ο θεσμός. Δηλαδή, η κυρία Μητλιάγκα προτάσει ότι ο θεσμός αυτός είναι καλός να υπάρχει. Αυτός είναι αναπληρωματικός σύμβουλος, δεν πρέπει να είναι με κομματικά κριτήρια? Κυρία Μητλιάγκα προφανώς δεν μου το είπε αυτό, γιατί δεν μιλήσαμε για πρόσωπα. Η κυρία Μητλιάγκα μου είπε ότι θα δει όλες αυτές τις ενστάσεις και προφανώς θα συζητήσει και με τα παιδιά που είναι νομική της σύμβουλη και θα δω να μπορεί να ξεπεραστεί. Κοιτάξτε, όντως μπορεί τυπικά να μην είναι αιρετός με την στενή έννοια του όρου, είναι με την ευρεία έννοια του όρου. Εγώ έχω δηλαδή τη δική μου προσωπική άποψη γι' αυτό. Εκφράζεται όμως και τον Δικηγορικό Σύλλογο, διότι είστε εκλεγμένος ως πρόεδρος και φαντάζομαι ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος ήθελε να πάρετε θέση. Πάντα παίρνετε θέση. Κοιτάξτε, εγώ παίρνω θέση, είπα τις ενστάσεις μου. Ο πρόεδρος είναι ένα εξάρτητο όργανο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγώ εκφράζω τον εαυτό μου και όσο μπορώ να εκπροσωπήσω τους δικηγόρους. Νομίζω ότι οι ενστάσεις είναι κοινές. Αφού ακυρώθηκε η διαδικασία, κυρία Βαΐδου, ας το ξανασκεφτούν και να κάνουν κάτι καλύτερο. Αυτά από τον κύριο Καρύπογλου, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών. Σήμερα το πρωί ρωτήθηκε η κυρία Μητλιάγκα αν θα ήθελε να κάνει κάποια δήλωση για το συγκεκριμένο θέμα και μετά τις δηλώσεις της φυσικά για την ένσταση, για το αποτέλεσμα τέλος πάντων από το δικαστήριο, είπε ότι θα μιλήσει αύριο μάλλον, αργότερα. Με επικοινώνησε εγώ με τον κύριο Κουφωτόλη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής, ο οποίος μου είπε επίσης ότι σήμερα δεν θα γίνουν αυτού του είδους οι δηλώσεις, από αύριο και μάλλον η δήμαρχος. Οφείλουμε να το πούμε και αυτό, ζητήσαμε απαντήσεις, οπότε περιμένουμε από αύριο τις απαντήσεις και για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια. Επιστρέψαμε και θα πάμε σε ένα θέμα σοβαρό, πολύ σοβαρό. Χθες το ακούσαμε από τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Άσο Παπαδόπουλο, τον αντιδήμαρχο στο Δημοτικό Συμβούλιο και αφορά στο ΕΚΑΒ. Όλα τα είχε η Μαργαρίτα, αυτό του έλειπε τέλος πάντων μπορούμε να πούμε, γιατί ακούσαμε πως το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ φεύγει από εδώ, από τις Σέρες και πάει στην Καβάλα. Δηλαδή, τα παίρνει ο Σεραίος, θα το απαντάει η Καβάλα, θα λέει τι γίνεται, το επίγον και τα λοιπά και τα λοιπά και η Καβάλα θα στέλνει. Καλά τα λέω. Και πεθάναμε.
Καλά, τώρα αυτό να μην το πω στον αέρα. Θα μας τα εξηγήσει αύριο ο κύριος Λώτης, γιατί εγώ επικοινώνησα με τον κύριο Λώτη και μας είπε ότι περιμένει την επίσημη ανακοίνωση, τα επίσημα έγγραφα από τα κεντρικά του, οπότε θα μιλήσει πολύ ευχαρίστως αύριο. Έχουμε ραντεβού τηλεφωνικό αύριο για να μας πει τι γίνεται με το ΙΚΑΠ. Πάμε όμως να ακούσουμε τι υπόθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα. Και πολύ καλά έκανε ο κύριος Παπαδόπουλος και το έφερε και το έθεσε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε μια απίστευτη αποκάλυψη και εξέλιξη προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Σερών Νάσος Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών. Όπως ανακοίνωσε ο κύριος Παπαδόπουλος, σε 2 με 3 εβδομάδες το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ Σερών θα μεταφερθεί στην Καβάλα. Για να αντιληφθούμε τον απόλυτο παραλογισμό, ο Σεραίος πολίτης που θα έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και θα χρειάζεται ασθενοφόρο θα τηλεφωνήσει στο 166, το οποίο θα συνδέεται με το τηλεφωνικό κέντρο στην Καβάλα και στη συνέχεια η Καβάλα θα μιλά με το ΕΚΑΒ Σερών για να σπεύσει στο σημείο του συμβάντος και να παραλάβει το περιστατικό. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει ένα πρόβλημα για την εξυπηρέτηση του νομού, ειδικά σε χωριά τα οποία είναι απομακρυσμένα. Θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει δυσλειτουργία, ανέφερε ο κύριος Νάσος Παπαδόπουλος. Σε 2-3 εβδομάδες περίπου είναι αυτό που μας ενημέρωσε ότι είναι ενημένη αποφασιστή η Καβάλα. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει ένα πρόβλημα ειδικά την εξυπηρέτηση του νομού, ειδικά σε χωριά τα οποία είναι απομακρυσμένα στο κύριο που την κατανούσα. Ξέρετε, και δεν υπάρχουν διευθύνσεις, γνωρίζουν και στην πλατεία. Θα υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή θα πρέπει να καταλάβει ότι ο πολίτης που θα έχει κάποιο πρόβλημα για σου δώρο και θα ζητάει ασθενοφόρο, θα παίρνει στο λοιπόν και κάνει κέντρο Καβάλα. Στη συνέχεια η Καβάλα θα, θα μιλάει με το ΕΚΑΒ Σερό για να πάει στο οποιοδήποτε σημείο του συμβάντος για να παραλάβει το περιστατικό. Θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει δυσλειτουργία αυτή η κίνηση. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει. Όπως αυτό τώρα ενημερώθηκα, το θέμα είναι ότι θα προτιμούσαμε να μην είναι εδώ αυτή η πρόταση. Δεν είναι κακά. Μπορώ να το σου. Ναι. Δηλαδή το 166 που παίρνουμε το τηλέφωνο μας δεν θα απαντάει από τις ΣΕΡΕΣ. Όχι. Θα απαντάει στην Καβάλα. Στην Καβάλα. Εκεί θα υπάρχει. Και υπάρχει. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί κάποιοι υπάλληλοι που εργάζονται στο τηλεφωνικό κέντρο είναι υπάλληλοι που έχουν κάποια προβλήματα υγεία και δεν μπορούν να είναι σε δράση, α το πούμε. Το κάποιο ξέρει ότι είναι μια δυσκολία. Και εκεί θα δημιουργηθεί ένα θέμα. Κάποιου υπαλλήλου που συντηρούσαν στο αυτό το κομμάτι του τηλεφωνικού κέντρου θα βρισκόμουν να λέω να προσφέρουν την υγεία του και δεν μπορούν να κάνουν την υγεία του. Και στον οποίο θα πρέπει να κάνουν την. Αυτά λοιπόν με το ΕΚΑΒ. Σε αυτή τη φάση είπαμε θα έχουμε απαντήσεις για το θέμα αύριο από τον διευθυντή του ΕΚΑΒ εδώ στην περιοχή μας, τον κύριο Λώτη. Στην Καβάλα είναι βεβαίως η έδρα του ΕΚΑΒ. Τι έκανες? Ο Δημήτρης Κότας έκανε χθες μια έρευνα και στην Καβάλα. Και στο Βόλο έγινε το ίδιο, ναι. Και στη Δράμα και στο Αγρίνιο. Α, πολύ ωραία. Είναι από το Αγρίνιο που τηλεφωνούν στην Πάτρα. Από τη Δράμα στην Καβάλα, να φανταστώ. Γιατί εκεί είναι η έδρα μας. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Είναι... Και ο ΔΔΕ χρόνια το έχει κάνει αυτό. Ναι, παίρνεις τηλέφωνο, απαντάει η Αθήνα και μετά γίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται μετά. Όσοι έχουν εμπλακεί με αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω. Αυτοί θα μας πούν πώς λειτουργεί. Δεν είναι, μου είπε ότι αύριο θα απαντήσει ο κύριος Λώτης. Έβρε! Τι ιδέα! Μπορώ να την πω ή όχι? Με τρομάζεις γιατί εσύ, Δημήτρη. Να πάνε τα στενοφόρα στην Καβάλα και να έρχονται... Εντάξει. Μετά λένε... Στην... Ναι, θα μου πεις από την Καβάλα για ΣΕΡΕΣ... Όχι, πιο πολύ από ό,τι από εδώ στην Καστανούσα. Ή σχεδόν ο ίδιος δρόμος είναι. Σχεδόν ο ίδιος. Καλά, και για την Καβάλα δεν είναι άριστος ο δρόμος. Δεν έχουμε και καλή σύνδεση με Δράμα κυρίως και με Καβάλα. Που Εγνατία. Τέλος πάντων. Μόνος σου τα λες, μόνος σου δίνεις βραβεία εσύ. Ένα στυλό Θανάση μπορώ να έχω. Βρε, σταμάτησε και το στυλό μου, βρε, με αυτά που λέτε. Σταμάτησε και το στυλό μου. Θέλω να ξεσκάσω. Χου, χου.
Τσακ, τσακ, τσακ. Θα όλα ξεσκάσω. Θα πάμε να δούμε πριν πάμε σε διάλειμμα τι θα γίνει στο Citizen σήμερα το βράδυ. Καθιερωμένο το Βιετνάμ του Citizen. Καλά να περάσουν και εκεί. Είναι από τις βαριές περιπτώσεις διασκέδασης. Πάμε να το δούμε. Τσικνοπέμπτη σημαίνει ξεφρένος χορός, πάρτι και διασκέδαση μέχρι το πρωί και τα τελευταία χρόνια για τις Σέρες. Η Τσικνοπέμπτη στο Citizen γιορτάζεται αλλιώς, καθώς το Βιετνάμ είναι γεγονός και μάλιστα είναι το απόλυτο ξεφάντωμα. Όσοι έχουν πάει ξέρουν τι συμβαίνει και έχουν ήδη κλείσει τραπέζι στον απόλυτο προορισμό για το βράδυ της Τσικνοπέμπτης. Αλλά είμαστε σε μια διαδικασία με πιάτα, λουλούδια, λεκάνες, νεροχύτες, όλο αυτό το θέμα το οποίο το περιμένει ο κόσμος πώς και πώς. Ακούγεται λίγο κάπως η όλη διαδικασία, αλλά φανταστείτε ότι περιμένει πάρα πολλοίς κόσμος, γίνεται μία φορά το χρόνο, κάθε Τσικνοπέμπτη. Αυτή τη στιγμή κάνουμε, αν δεν κάνω λάθος, ή το 7ο ή το 8ο Βιετνάμ. Είναι κάτι το οποίο το ζητάει ο κόσμος, το περιμένει ο κόσμος. Είναι μια μοναδική βραδιά. Οπότε εντάξει. Φτάνει μέχρι το πρωί πάντως, ξημερώματα φεύγει. Φτάνει μέχρι το πρωί. Είναι μια μέρα που απολαμβάνει και το προσωπικό. Έχουμε και το μαγκάλι μας έξω στην αυλή, οπότε ψήνουμε και τα σουβλάκια μας για συμπαράσταση στο αλκοόλ. Είναι μια ξεχωριστή βραδιά, είναι μια ιδιαίτερη βραδιά, όσο και να μην αρέσει σε κάποιους αρέσει πάρα πολύ. Στο Citizen των Σερών το αποκριάτικο πάρτι θα ξεκινήσει στις 10 και αναμένεται και φέτος να βάλει φωτιά στη διασκέδαση. Τα πιάτα και τα ποτήρια είναι το λιγότερο που μπορεί να φανταστεί κανείς ότι θα δει να εξφενδονίζεται πάνω στην πίστα, ενώ ο τρελός χορός και το γλέντι κρατούν πάντα μέχρι το πρωί. Την Τσικνοπέμπτη το Citizen καίγεται και αυτό δεν αμφισβητείται. Εντάξει, είναι μια βραδιά που ξεκινάει από τις 10 η ώρα. Φανταστείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις και από διπλανές πόλεις. Φανταστείτε ότι έχουμε κρατήσει από Δράμα, Καβάλα, Θεσσαλονίκη. Και το θέμα είναι ότι φέτος μπερδέψαμε λίγο και τον κόσμο και με το Citizen της Καβάλας. Οπότε γράψαμε ότι το αυθεντικό Βιετνάμ γίνεται μόνο στο Citizen των Σερών. Στην Καβάλα διοργανώνουμε κάτι διαφορετικό. Οπότε, ναι, θα είμαστε μέχρι αργά. Συνήθως έρχονται και πιο αργά κόσμος. Πιστεύω να προλάβουν, να έχουν μείνει λίγα πιάτα, λίγα λουλούδια. Γιατί πέρσι τελειώσαν όλα από τις 12-12.30 ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι μεγάλες ποσότητες. Πάντως και πέρσι, και πολλοί κόσμο ακούω, λένε ότι άμα είναι μαλακή η βραδιά, πολλοί κόσμο θα και έξω. Ναι, και πέρσι είχαμε αρκετό κόσμο έξω. Έτσι, οπότε και φέτος πιστεύουμε ότι θα είναι μια ωραία βραδιά. Θα το ευχαριστεί πάρα πολύ κόσμος. Είναι ένα θέμα. Μην μας παρεξηγήσουν κάποιοι, γιατί έχουμε και τους σχολιασμούς από κάτω, τους αρνητικούς. Δεν μας χαρακτηρίζει η συγκεκριμένη βραδιά. Είναι ένα θέμα. Ας το δεχτούμε ότι είναι ένα θέμα ενός χορού, ενός μασκέ πάρτι. Οπότε απολαμβάνουμε τη βραδιά. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση, το προσωπικό έχει όλη την καλή διάθεση. Οι πελάτες που έχουν κλείσει ήδη ξέρουν που έρχονται, οπότε σας περιμένουμε όλους. Επιστρέψαμε, για να πάμε στο θέμα της ημέρας. Μιλάμε για την απόφαση που τελικά βγήκε για το θέμα της ένστασης που είχε καταθέσει η Συμμαχία Σερών για το εκλογικό αποτέλεσμα. Η Βαΐα Ευαΐδου ήταν από νωρίς στα δικαστήρια και έχει όλο το ρεπορτάζ να μας μεταφέρει. Βαΐα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους, καλή Τσικνοπέμπτη σε όλους. Από νωρίς το πρωί πραγματικά πήγαμε εκεί, ξέραμε ότι 11 θα ανακοινωθεί η απόφαση, αλλά πήγαμε λίγο πιο νωρίς, γύρω στις 10, να πάρουμε και κλίμα, καταλαβαίνεις ότι... Αυτά είναι τα ωραία.
πρέπει να είμαστε εκεί. Θα πω ότι είχε από νωρίς, γύρω στις 10 και 4, άρχισαν να μαζεύονται έτσι υποψήφοι, δημοτικοί σύμβουλοι. Θα πω ότι κυρίως ήταν από την πλευρά της κυρίας Μικλιάνγκα ήρθαν. Α, γιατί είχαμε μια πληροφορία ότι από την άλλη πλευρά δεν θα ήταν πολύ. Νομίζω είδα μόνο έναν. Ναι. Δεν ξέρω αν είδα άλλο. Τον κύριο Τσιάπο δηλαδή είδα. Άλλον δεν νομίζω ότι είδα από πλευρά του κυρίου Χρυσάφη, από την παράταξή του. Είχε όντως ισχυρή αστυνομική δύναμη. Ήταν κάτι που γνωρίζαμε, δεν το είχαμε μεταφέρει βέβαια, γιατί δεν θέλαμε να υπάρξει κάποια παρανόηση. Υπήρχε όντως ισχυρή αστυνομική δύναμη. Ήταν ένα αίτημα που έγινε από πλευράς Προέδρου και εισαγγελέα. Δεν ξέρουμε γιατί. Για ποιο κανείς λόγο. Δεν ξέρει γιατί. Ναι. Δεν ξέρω αν υπήρχε το λογικό προς την αστυνομία. Εγώ δεν το ξέρω τουλάχιστον. Ναι. Ζητήθηκε πάντως κατά την ώρα της ανακοίνωσης και την σημερινή ημέρα να υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη. Υπήρχε, ήταν άνδρες της κρατικής ασφάλειας εκεί, ήταν αστυνομικοί εκεί που βρέθηκαν. Δεν υπήρχε όμως τίποτα. Από τη στιγμή που δεν υπήρχαν δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία και των δύο πλευρών και δεν ήταν καν και η επικεφαλής εκεί. Καλά, και δεν νομίζω ότι θα γινόταν τίποτα. Φυσικά, δεν θα γινόταν κάτι. Δηλαδή το θεωρώ εντελώς απίθανο σε οποιαδήποτε και αν ήταν η απόφαση να συμβεί το οτιδήποτε. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι δεν θα γινόταν. Έτσι όπως ξέρουμε τέλος πάντων το πώς σκέφτονται, το πώς ενεργούν, πολιτισμός υπάρχει. Νομίζω ότι και ο δικαστής και η εισαγγελέας πήγαν με το τυπικό και. Για να μην υπάρξει το οτιδήποτε, να απευθυνθεί κάθε πιθανότητα. Έτσι ακριβώς. Έτσι το έκριναν, έτσι έκαναν, καλώς έκαναν, εντάξει. Υπήρχαν όντως πραγματικά, σας λέω, και τη Δημοτική Σύμβουλη. 11 και 2 λεπτά περίπου ανέβηκε η έδρα στο Τριμερίλες Πρωτοδικείο των Σερών. Ήταν η πρώτη ανακοίνωση απόφασης η οποία έγινε. Θα σας πω ότι από την Πρόεδρο δεν κατάλαβα τίποτα. Με τον τρόπο που ανακοίνωσε το σκεπτικό, να φανταστώ. Ναι, γιατί ξεκίνησε με το κομμάτι των ένσταση τάδε, ο νόμος τάδε. Ναι. Και δεν καταλάβαμε τίποτα. Κοιταζόμασταν μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι. Υπήρχαν και άλλοι δικηγόροι εκεί. Και σηκώνεται κάποια στιγμή ο κύριος Καρύπογλου και λέει: «Κέρδισε η Βαρβάρα». Και τον κοιτάμε και λέει: «Φύγετε, κέρδισε η Βαρβάρα, είναι δήμαρχος». Και δεν τον πιστεύατε, να φανταστώ, έτσι. Εντάξει, επειδή δεν καταλάβαμε τώρα. Πότε το είπε. Ναι, επειδή μας έπλεπε. Είναι η γλώσσα των νομικών αυτή. Ακριβώς. Η κυρία Αγγελοπούλου που ήταν και η δικαστής, όταν ανακοίνωσε, εμείς δεν καταλαβαίναμε τι έλεγε, γιατί άρχισε να λέει για την συγκεκριμένη ένσταση, αλυσιτελής η απόφαση. Οπότε όταν δεν ξέρεις τα νομικά, δεν καταλαβαίνεις και τι ακριβώς και δεν ξέρεις και τους αριθμούς των εστάσεων, δηλαδή ποιος είναι ο αριθμός της ένστασης, τάδε, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Όχι ότι δεν το ξέραμε θα άλλαζε κάτι, τουλάχιστον για μένα θα μιλήσω γιατί δεν κατάλαβα. Ναι. Αλλά ήρθε ο κύριος Καρύπογλου, ο οποίος και μας έσωσε, γιατί γύρισε, μας κοίταξε όλους, γιατί ακούγαμε την Πρόεδρο, αλλά κανείς δεν κουνήθηκε. Γιατί κανείς δεν κατάλαβε. Και λέει ο κ. Καρύπογλου, τι κάνουν αυτά τα παιδιά εδώ τέλος πάντων. Και στους δημοτικούς συμβούλους το έλεγε. Λέει: «Νίκης η Βαρβάρα. Είναι δήμαρχος η Βαρβάρα». Οπότε εκεί άρχισε ο κόσμος να βγαίνει έξω. Δεν ήταν κανείς από τους επικεφαλείς, ούτε ο κύριος Χρυσάφης, ούτε η κυρία Μητλιάνγκα στο δικαστικό μέγαρο. Η κυρία Μητλιάνγκα ενημερώθηκε για την απόφαση στο δημαρχιακό μέγαρο, όπου και μετά προχώρησε σε δηλώσεις. Ενώ ο κύριος Χρυσάφης ήταν με τους στενούς του συνεργάτες στα γραφεία της Συμμαχίας Σεραίων, όπου εκεί επίσης ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα, Μαρία. Και όπως καταλαβαίνουμε, εντάξει, ήταν δύο διαφορετικές οι εικόνες. Καλά, λογικό. Αυτό. Είναι λογικό να υπάρχει έτσι διαφορετικό κλίμα. Η κυρία Μητλιάνγκα είπε πως η σημερινή απόφαση δικαιώνει τη νομιμότητα, τη λογική και πάνω απ' όλα τη δημοκρατία και τους κανόνες της. Τερματίζει μια τοξική περίοδο στην οποία τα fake news με χυδαιότητα και συγκοφαντίες έγινε μια απόπειρα να κάνουν το άσπρο μαύρο και υποσχέθηκε πως από εδώ και στο εξής οι σέρες αλλάζουν εποχή, γυρίζουν σελίδα. Ναι. Και δήλωσε πάρα πολύ αισιόδοξη. Την χειροκρότησαν έτσι μετά το τέλος οι συνεργάτες της, αγκαλιές. Εντάξει, λογικό είναι να χαίρονται, γιατί ήταν μια εκκρεμότητα, να το λέμε. Τράβηξε αρκετά, σε χρόνο εννοώ. Για τους λόγους, φυσικά, από ό,τι ενημερωθήκαμε κι εμείς, γιατί για πρακτικούς λόγους, γιατί ήταν μεγάλο το σκεπτικό. Και έπρεπε να γραφτούν όλα αυτά, να διαλογηθούν, ένα ψηφοδέλτιο. Είχε πολύ γράψιμο τέλος πάντων. Έτσι τουλάχιστον μάθαμε. Δεν ξέρω αν έμαθες κάτι διαφορετικό εσύ. Όχι, αυτό άργησε. Ήταν, ναι.
επαναλαμβάνω για πρακτικούς λόγους, και ήταν όλα σε μια εκκρεμότητα. Μπορεί και η Δημοτική Αρχή να έκανε τις κινήσεις διοίκησης του Δήμου πρέπει να κάνει και τα συμβούλια και τις αποφάσεις κτλ. Αλλά υπάρχει πάντοτε από κάτω η αβεβαιότητα, με την έννοια του έστω, αν και ήταν σίγουρο ότι δεν θα αλλάξει η πλευρά της κυρίας Μητλιάνγκα, πόσο ξέρουμε, ναι, είπε το 1% το αέρα της χιλής, να πω, υπάρχει μια αβεβαιότητα. Τώρα έχει κλείσει το θέμα. Έχει κλείσει τώρα και για την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί και η Συμμαχία Σερών περίμενε, ήλπιζαν. Και καλά έκαναν και ήλπιζαν από τη στιγμή που έκαναν την ένσταση. Οπότε κλείνει και αυτός ο κύκλος τώρα, κλείνει και αυτό το θέμα και θα μπουν όλα τα πράγματα στη σειρά τους. Κοίταξε, θα πω ότι ο κύριος Χρυσάφης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καλά, είναι λογικό. Ναι. Αλλά αυτό θα πάρει χρόνο. Όμως, είναι αυτό θα πάρει χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο. Αλλά δεν είναι κάτι που απέκλεισε. Χωρίς όμως να το λέει και με πάσα βεβαιότητα. Είπε είναι κάτι που θα δούμε. Θα γιατί το σκεφτούν. Το εκλογικό αποτέλεσμα, ναι, επειδή μίλησε, πιστεύω ότι ο κύριος Χρυσάφης θέλει να το δει πάρα πολύ στενά με τους νομικούς του συμβούλους, με τους συνεργάτες του, για να δει αν αξίζει τον κόπο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το σκεφτούν. Τον κόπο, και τον κόπο, αν αξίζει τον κόπο, και είναι και ακριβή υπόθεση. Δεν είναι κάτι που είναι, ναι, φτηνό. Είναι. Δηλαδή πρέπει να τα συνυπολογίζουμε όλα. Αν υπάρχει, θα πρέπει να δει λογικά με τον νομικούς του συμβούλους τι ελπίδες υπάρχουν από εκεί και πέρα. Ναι. Γιατί είναι και μια περιπέτεια. Είναι φυσικά είναι μια περιπέτεια και έχει και αρκετό χρόνο, θέλει τουλάχιστον 1-1,5 χρόνο, μπορεί και παραπάνω. Παραπάνω ίσως. Ναι, μπορεί να χρειαστεί και πολύ παραπάνω. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ με τον κύριο Φωτιάδη και τον κύριο Αγγελίδη, έχει πάρει 2,5 χρόνια νομίζω. 2,5 χρόνια εκεί. Σίγουρα. Και ήταν και εντελώς διαφορετική περίπτωση, έτσι. Ακριβώς. Εκεί υπήρχαν άλλα δεδομένα, άλλα πράγματα είχαν καταγγελθεί, άλλα πράγματα εξεταζόταν. Πολύ διαφορετική περίπτωση. Ναι. Δεν ήταν το ίδιο. Είναι εντελώς διαφορετική η περίπτωση. Γι' αυτό δεν ξέρω πόσο θα πάρει, δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Χρυσάφη. Θα το δουν σε δεύτερο χρόνο. Δεν ξέρω αν θέλετε να δούμε τι δήλωσε η κυρία Μητλιάνγκα και να Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον κύριο Καρύπογλου που σας έκανε δήλωση σχετικά με το σκεπτικό. Α, ο κύριος Καρύπογλου φυσικά, ο οποίος έδωσε το σκεπτικό της απόφασης. Ναι, για να καταλάβουμε και όλοι. Δηλαδή και τα νομικά, και είπε ότι ακυρώθηκαν όλες οι ενστάσεις. Δεν εξετάστηκαν τέλος πάντων, γιατί είδε το δικαστήριο, ξεκίνησε με τα άκυρα και τα λευκά. Ναι. Είδε ότι αυτά που υπήρχαν από πλευράς του κυρίου Χρυσάφη δεν ξεπερνούσαν τον αριθμό που χρειαζόταν, δηλαδή τα 38. Ναι. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να εξετάσει και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Από πλευράς της κυρίας Μητλιάνγκα δηλαδή. Ναι. Αυτό είπε ο κύριος Καρύπογλου, αλλά νομίζω ότι θα μας το εξηγήσει πάρα πολύ καλά. Ναι, γιατί είναι και το θέμα των ροζ ψηφοδελτίων. Γιατί εκεί είχε βασιστεί. Σε απλά ελληνικά και χωρίς να υπάρχει νομικό, έτσι, από πίσω νομική χρειά. Νομική γλώσσα, ναι. Να καταλάβουμε όλοι μας λοιπόν το σκεπτικό. Πάμε να τον ακούσουμε και σχολιάζουμε μετά. Ναι, ανέβηκε το δικαστήριο σήμερα για να ανακοινώσει το αποτέλεσμα των δύο ενστάσεων και της μίας αντένστασης. Ένσταση είχε υποβάλει ο συνδυασμός του κυρίου Χρυσάφη, μία για το εκλογικό αποτέλεσμα. Επίσης ένσταση είχε υποβάλει η κυρία Μητλιάνγκα για το θέμα των εδρών. Και επίσης εντένσταση είχε υποβάλει η κυρία Μητλιάνγκα για το θέμα ως αντίθετη συνένσταση του εκλογικού αποτελέσματος. Λοιπόν, το δικαστήριο απέρριψε την ένσταση του συνδυασμού του κυρίου Χρυσάφη, απέρριψε και την αντένσταση της κυρίας Μητλιάνγκα ως αλυσιτελή, με την έννοια ότι από τη στιγμή που δεν άλλαζε το αποτέλεσμα με την ένσταση του κυρίου Χρυσάφη, δεν μπαίνει στη διαδικασία να δει την αντένσταση. Δηλαδή έκρινε ότι δεν γίνεται δεκτή ένσταση, ούτε προκύπτει από ό,τι κατάλαβα, γιατί διαβάσαμε το σώμα. Εξεπέρασε το θέμα των λευκών και ροζ ψηφοδελτίων. Πήγε στο θέμα των προσβαλόμενων, γιατί είχε και δεύτερη βάση. Πήγε στο θέμα των προσβαλόμενων ακύρων που δεν καταμετρήθηκαν κτλ. Εκεί είδε ότι ακόμα και αν καταμετρήσει αυτά που βρίσκει ότι έγιναν λάθος, δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Οπότε απορρίπτει την ένσταση. Απέρριψε τα προσβαλόμενα της κυρίας Μητλιάνγκα. Φύγανε και αυτά. Εξέτασε την ένσταση της κυρίας Μητλιάνγκα στους έδρες και είπε ότι καλώς βγήκαν οι έδρες με την απόφαση του πολιτικού πρωτοδικείου Σερών, άρα οι έδρες παραμένουν ίδιες. Άρα από σήμερα παραμένουν ίδια τα πράγματα και οι έδρες και η Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή. Και έτσι, 21 έδρες κτλ. Όσα υπάρχουν σήμερα, δεν υπάρχει άλλο. Έχει τελειώσει οριστικά το θέμα ή μπορεί κάποιος να το συνεχίσει? Εννοείται, μπορεί να προσφύγει κατέφεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο κύριος Χρυσάφης για το εκλογικό αποτέλεσμα και η υποψήφη της κυρίας Μητλιάνγκα για το θέμα των εδρών, αν θέλουν να το δούνε
καλύτερα από ένα ανώτερο δικαστήριο. Ή εκδικάζεται όμως η ουσία της υπόθεσης ή απλά... Μπορεί να εκδικαστεί και η ουσία της υπόθεσης. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή δικάζεται σαν έφεση, δικάζεται και η ουσία. Πάλι δηλαδή μπορεί το ΣΤΕ να πιάσει τα ψηφοδέλτια ένα-ένα. Ναι, ναι. Δεν είναι δηλαδή, δεν δικάζεται σαν αίρεση, οπότε θα δει μόνο νομικό λόγο. Πάλι θα πιάσει, αν κρίνει ότι κακώς ελέγχθηκαν έτσι όπως ελέγχθηκαν τα ψηφοδέλτια του ιδιωτικού πρωτοδικείου, μπορεί να το δικάσει. Και... Αλλά εκείνο θα αργήσει, παιδιά. Εκείνο θα μπορεί να πάει και ένα χρόνο μετά δηλαδή. Ποια ήταν η τελευταία σας ερώτηση, γιατί την άκουσα, ότι θα πάει ένα χρόνο, τι πράγμα? Στην περίπτωση που υπάρχει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Α, για το Συμβούλιο της Επικρατείας, μάλιστα. Ναι. Αν προχωρήσει δηλαδή η υπόθεση και φτάσει ίσως μέχρι και παραπάνω. Εκεί. Ακριβώς. Και επίσης δεν είπαμε και αυτό το κομμάτι των εδρών. Ναι. Το άκουσα τώρα από τον κύριο Καρυπούλου και έχει δίκιο. Δεν αλλάζουν και οι έδρες. Είχε γίνει μια ένσταση από πλευράς της κυρίας Μικλιάγκα για τον αριθμό των εδρών. Διεκδικούσε δηλαδή παραπάνω έδρες. Mm-hmm. Και αυτό απερίφθη από το τριμελές πρωτοδικείο των ΣΕΡΕΟΝ. Πάντως, το θέμα των ροζ ψηφοδελτίων, στο οποίο η Συμμαχία ΣΕΡΕΟΝ είχε επενδύσει πάρα πολύ, το είχε ανεβάσει πολύ ως θέμα, ναι. Νομίζω το προσπέρασε αμέσως στο δικαστήριο από τύπου ο κύριος Καρυπούλου. Έτσι φαίνεται, ναι. Ναι, ούτε ότι καν. Δεν υπάρχει. Ναι, τώρα θα πρέπει να δούμε και την απόφαση, αλλά όπως φαίνεται. Τελικά δεν υπήρχε θέμα. Ναι. Ναι. Γιατί από την αρχή είχε γίνει πολύ μεγάλη φασαρία εντός εισαγωγικών για αυτό το θέμα της απόχρωσης των ροζ ψηφοδελτίων. Που ήταν και πολλά από ό,τι έλεγε η Συμμαχία ΣΕΡΕΟΝ. Ήταν γύρω στα 1000, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 800 σίγουρα, μπορεί και 1000. Ναι, ναι, ναι. Πάνω από 800 σίγουρα. Δεν υπήρξε κανένα θέμα με τη συγκεκριμένη απόχρωση. Και νομίζω ότι εκεί είχαν επενδύσει πάρα πολύ από τη Συμμαχία ΣΕΡΕΟΝ, σε αυτό το κομμάτι. Εκεί είχαν επενδύσει, αλλά όπως φαίνεται δεν δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα από την πλευρά του δικαστηρίου. Τουλάχιστον φαντάζομαι ότι στην απόφαση θα πούν και το σκεπτικό τους ό,τι αφορά τα ροζ. Mm-hmm. Θα μπορεί να πούν ότι δεν ήταν τόσο ροζ όσο λέτε. Ή δεν αποδεικνύονται και ότι δεν δόλος. Ναι, δεν ξέρω αν εξέταζαν τον δόλο. Ούτε δεν ξέρουμε αν το έφτασαν εκεί. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Ναι, ξέρω, ναι. Δηλαδή, γιατί μας έλεγαν δικηγόροι, θυμάσαι, και εμείς ρωτούσαμε τους νομικούς ότι μάλλον πρέπει να αποδειχθεί δόλος, αν όντως είναι πολύ ρόζ και τα λοιπά. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, δεν τα ξέρουμε αυτά. Εντάξει, το αποτέλεσμα είναι ένα. Παραμένει η κυρία Μικλιάγκα δήμαρχος ΣΕΡΕΟΝ. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Ακριβώς όλα θα συνεχιστούν όπως πρέπει. Είχε βάλει έναν στόχο. Αλλάζουν οι ΣΕΡΕΣ όπως είπε και η ίδια. Τα fake news, η χιδεότητα και οι συκοφαντίες απαντήθηκαν με την απάντηση σήμερα του δικαστηρίου, του τριμελές διοικητικού πρωτοδικείου των ΣΕΡΕΟΝ. Και όπως καταλαβαίνετε, στο Δημαρχιακό Μέγαρο υπήρχε έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα εφορίας, γιορτής. Είναι και η Τυκνοπέμπτη σήμερα. Καλά ήταν έκανε και βγήκε σχεδόν... η απόφαση, γιατί μετά το χθεσινό με την απόφαση για το συμπαραστάτη του Δημότη, εντάξει, δεν ήταν και το πιο ευχάριστο αυτό που έγινε. Καλά, ναι, το... Η χθεσινή κατάσταση, αυτό δηλαδή που έγινε σε ό,τι αφορά με τον συμπαραστάτη του Δημότη, δεν ήταν μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Δεν ξέρω γιατί έφτασαν εκεί τα πράγματα. Ο κύριος Κουφωτόλης μας είπε και σήμερα που τον είδαμε εκεί στο δικαστικό μέγαρο ότι άλλαξε πάρα πολλές φορές η απόφαση. Άλλο ίσχυε τη μία φορά, άλλο ίσχυε την άλλη. Ποια απόφαση? Για το πώς ακριβώς θα μετρηθούν οι ψήφοι, επί των παρόντων ή επί του συνόλου. Και τι άλλαξε η απόφαση, δεν υπάρχει κανόνα, δεν υπάρχει νόμος. Ότι αυτός ο νόμος άλλαξε 2-3 φορές. Όταν άλλαξε, παίρνουμε τον τελευταίο πάντοτε, ισχύει ο τελευταίος. Τώρα, τι να πω, πάντως χθες στο συμβούλιο, δηλαδή ήταν ο κύριος Χατζημιχαηλίδης, ήταν η κυρία Λύκου, ο κύριος Μελίτος δεν ήταν εκεί, ήταν 3 υποψήφοι. Και θα έβγαινε ο κύριος Χατζημιχαηλίδης. Βασικά όχι. Αν πηγαίναμε επί των... επί του συνόλου δεν θα έβγαινε. Γιατί? Γιατί πήρε 21 ψήφους, ενώ έπρεπε να πάρει 23. Υπήρχαν ναι. απουσίες, έτσι? Υπήρχαν απουσίες ακριβώς. Και βέβαια είχαμε και 2 λευκά ψηφοδέλτια, ναι. 4 προς τον κύριο Μελίτο και 2 προς την κυρία Λύκου. Ναι. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Αυτό για το ποιος... ποιοι είναι αυτοί, ποιοι από πού δηλαδή φύγαν οι ψήφοι. Φύγαν από πλευράς της κυρίας Μικλιάγκα, η οποία έκανε την πρόταση αυτή. Άρα δεν υπήρχε γραμμή, δεν ακολούθησαν τη γραμμή της. Ή φύγαν από πλευράς του κυρίου Χρυσάφη, που ο κύριος Χατζημιχαηλίδης ήταν και στον ίδιο συνδυασμό. Ήταν δηλαδή μέχρι λίγους μήνες πριν, ήταν μαζί, πίναν ούζα μαζί, ήταν υποψήφοι, ήταν σύμμαχοι, βγαίναν έξω μαζί, διεκδικούσαν μαζί την ψήφο των ΣΕΡΕΟΝ πολιτών, ήταν απέναντι στην κυρία Μικλιάγκα. Το να μην ψηφίσουν οι σύμμαχοι, το σύμμαχο
το βλέπω λίγο περίεργο. Κοίταξε, επειδή ήμουν εκεί, θα πω ότι για κάποια πρόσωπα ξέρω ότι ψήφισαν 100%. Από τη συμμαχία εννοείς? Από τη συμμαχία, ναι. Πολλά πρόσωπα, πώς ήταν εκεί από την συμμαχία? Ήταν νομίζω χθες 12. 12 νομίζω ήταν. Και για πόσους μπορείς να πεις σίγουρα? Εγώ μπορώ να πω για 4%. Είναι ανάμεσα σε αυτούς ο κύριος Χρυσάφης, ο κύριος Μισηρλής? Όχι, αυτούς δεν τους είδα, ήταν πολύ μακριά. Άρα αποκλείεται να μην ψήφισε ο κύριος Χρυσάφης και ο κύριος Μισηρλής τουλάχιστον. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πιστεύω ότι ο κύριος Χρυσάφης, ο κύριος Μισηρλής και η κυρία Πάνο ψήφισαν σίγουρα. Αυτοί οι τρεις δεν είναι μέσα στους 4 που μας προανέφερε. Όχι. Άρα τα 7 είναι σίγουρα. Ναι. Τώρα έχω την εντύπωση ότι οι διαρροές ήρθαν από την πλευρά της Δημάρχου. Ναι. Δηλαδή έτσι όπως το σκέφτομαι, όπως το μετράω, βλέποντας χθες την κατάσταση, γνωρίζοντας έτσι κάποια πράγματα παραπάνω με την έννοια το ότι ξέρουμε τι, πώς, εντάξει. Ποιος μπορεί να ανήκει πού, δηλαδή. Κομματικά εννοείς? Κομματικά. Α, έπαιξε και τέτοιο θέμα. Κοίταξε, βλέποντας... Μπορεί να, έχει, του... να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι οι ψήφοι διέρευσαν από πλευράς της παράταξης της κυρίας Δημάρχου. Και αυτό είναι ένα θέμα όμως. Ναι. Σοβαρό. Το οποίο μάλλον θα δούμε όταν θα γίνει ξανά η διαδικασία, γιατί... Τώρα, τι γίνεται. Θα γίνει μία ακόμη φορά η διαδικασία. Ναι. Θα πρέπει να είναι επί του συνόλου, να πάρει δηλαδή 23 ψήφους ο κύριος Χατζημιχαηλίδης επί του συνόλου. Ενώ στην περίπτωση που δεν εκλεγεί, δεν βγει συμπαραστάτη στο Δημότη, τα τρία άτομα αυτά, τα οποία είναι υποψήφια, δεν μπορούν να ξαναείναι. Α, υπάρχει τέτοιο θέμα. Υπάρχει τέτοιο θέμα και μετά θα πρέπει να πάνε και να βρουν άλλα πρόσωπα. Και μάλιστα δεν μπορούν να κατατεθούν και άλλες αιτήσεις. Τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που έμαθα από τον κύριο Κουφωτόλη. Να ξανακατατεθούν. Γιατί σήμερα... αν δεν εκλεγεί συμπαραστάτη στο Δημότη, δεν θα μπορούν να ξαναθεί. Όχι, όχι, όχι. Επειδή θα έρθει στην επόμενη συνεδρία στο θέμα του συμπαραστάτου του Δημότη, θα έρθει με αυτά τα τρία πρόσωπα. Ωραία, αυτό είναι η επανάληψη διαδικασία στην ουσία. Ναι, ναι, δεν μπορούν να γίνουν άλλες αιτήσεις. Για αυτή την ψηφοφορία. Μετά, αυτοί οι τρεις δεν μπορούν να ξαναείναι υποψήφοι. Πάμε για άλλους υποψήφιους. Ακριβώς. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Επίσης, θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είπε ο κύριος Καρύπογλου, τον ακούσαμε νωρίτερα, εσύ έκανες τη δήλωση ότι υπάρχει κόλλημα. Είπε ότι είναι αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος ο κύριος Χατζημιχαηλίδης. Αναφέρθηκε σε ζητήματα που είπε ότι πρέπει να είναι αμερόληπτος, πρέπει να μην έχει καμία σχέση με την πολιτική, να μην τους ξέρει. Λέει τώρα ο κύριος Χατζημιχαηλίδης, ναι, συνάδελφος, ναι, εξαιρετικός. Ναι. Αλλά ήταν υποψήφιος με τον κύριο Χρυσάφη. Πρέπει να επιλεγεί, λέει, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα έχει τέτοιου είδους εμπλοκές. Δεν είναι απαραίτητο να είναι και δικηγόρος. Ας κάτσουν να τα βρουν. Να συζητήσουν για ένα πρόσωπο το οποίο δεν θα έχει καμία εμπλοκή με κανέναν. Θα πηγαίνει ο Δημότης και δεν θα φοβάται ότι το πρόσωπο αυτό θα μιλήσει με τον Δήμαρχο, θα κάνει δηλαδή κάποια συζήτηση, ναι, θα κάνει συζήτηση με την άλλη πλευρά. Που μπορεί και να μην το κάνει ο άνθρωπος, αλλά μπορεί υπάρχει... να μην το κάνει, αλλά... Ναι, υπάρχει αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού, υπάρχει αυτή, τέλος πάντων, η πιθανότητα. Πάντως και χθες θέλω όχι να πω... Ότι αν κάποιος δεν είναι υποψήφιος δεν μπορεί να μην το κάνει. Όχι, φυσικά. Πάντως χθες, κατά την διάρκεια της, πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία, ρώτησε από πλευράς της Δημοτικής Αρχής ο κύριος Χρυσάφης τον κύριο Κουφωτόλη επί του συνόλου ή επί των παρόντων. Επί των παρόντων, λέει ο κύριος Κουφωτόλης. Ναι. Ξεκινάει η διαδικασία, συνεχίζουμε, ολοκληρώνεται, λέει 21 τον αριθμό. Δηλαδή τις ψήφους που πήρε ο κύριος Χατζημιχαηλίδης, ρωτάει ο κύριος Χρυσάφης. Βγαίνει δηλαδή. Είχε άλλη αίσθηση. Ναι. Ή κάτι ήξερε παραπάνω. Είχε στο νου του ο κύριος Χρυσάφης ότι θέλει να είναι επί του συνόλου. Αλλά επειδή τον διαβεβαίωσαν ότι το έχουν ελέγξει και είναι επί των παρόντων, διατήρησε τις αμφιβολίες του και σου λέει ότι εντάξει, αφού το έχουν ελέγξει δύο τρεις φορές, εγώ κάνω λάθος. Και βγαίνοντας έξω σε δηλώσεις του ο κύριος Χρυσάφης μετά είπε: δεν ξέρω, θα δούμε, λέει, την απόφαση για τον κύριο Χατζημιχαηλίδη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι ο συμπαραστάτης του Δημότη και που επιτέλους αυτός ο θεσμός θα λειτουργήσει. Απλώς έχω μία αμφιβολία για το
ψήφιση για τη διαδικασία. Είναι, λέει, κάτι που θα δούμε, μακάρι να μην υπάρχει κανένα κόλλημα, αλλά έχω κάποιες, διατηρώ κάποιες αμφιβολίες, επειδή μας διαβεβαίωσαν μέσα στην αίθουσα ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, το αφήνω απλά, το θέσω ως ερωτηματικό και εγώ είμαι ένας από αυτούς που θα το ελέγξω για να δω τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί, λέει, έχω την εντύπωση ότι έπρεπε να είναι επί του συνόλου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε και από τι έγινε το μετά. Τι έγινε. 1:10 το βράδυ. Τι έγινε. 1:10 το βράδυ ήρθε μία απάντηση. Ένα δελτίο τύπου από πλευράς της Δημάρχου. Α, ναι, για την συγγνώμη. Το οποίο και έλεγε ότι αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για όσα συνέβησαν με τον... ζητώ και συγγνώμη από τον κόσμο. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την διαδικασία... και αυτή θα ξαναγίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Αναλαμβάνει πάντως την ευθύνη. Να. Αντρίκια. Το παίρνει πάνω της. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, γιατί αν... Καλά, δεν έπρεπε και να φτάσουμε και δεν έπρεπε να γίνει. Δεν έπρεπε να φτάσουμε. Τώρα αυτά είναι απλά πράγματα. Το είδε ο κύριος Κουφωτόλης τόσες φορές. Το είδε η κυρία Μητλιάνκα που είναι δικηγόρος. Φαντάζομαι, καλά πέρα ο κύριε Μητλιάνκα, δεν πρέπει να τα βλέπει και όλα τώρα, να πω την αλήθεια. Δεν πρέπει να τα βλέπει τώρα, δεν θα πρέπει Μητλιάνκα. Να περνάω. Πρέπει να έχει συνεργάτες που να τους εμπιστεύεται. Εντάξει. Οι συνεργάτες. Και ο κύριος Κουφωτόλης δεν είναι και νομικός. Όχι, αλλά έχει, δεν έχει νομικούς η κυρία Μητλιάνκα στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Έχει, έχει. Τι να πω τώρα. Ναι, γιατί τώρα όλη η διαδικασία θεωρείται άκυρη και θα πρέπει να επαναληφθεί στην συνεδρίαση του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι την άλλη Τετάρτη έχουμε την πρώτη λογοδοσία. Ναι. Οπότε δεν θα γίνει, φαντάζομαι, του σε πρώτου διμήνου. Ναι. Δεν άργησε. Όλοι οι Δήμοι το έχουν κάνει. Όλοι οι Δήμοι το έχουν κάνει. Τώρα τι να σας πω, προχθές το ρώτησε ο κύριος στην Δημοτική Επιτροπή, το ρώτησε ο κύριος Μυστερλής. Λέει, μήπως αργήσαμε, θα πάμε 15 Μαρτίου. Και είπε ο κύριος Κουφωτόλης, όχι, θα το δούμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα, μας αφήνει το περιθώριο ο νομοθέτης. Να το κάνουμε και πιο αργά. Εντάξει, αφού υπάρχει περιθώριο. Ναι, δεν το ξέρω. Θα το δούμε. Δεν το ξέρω πραγματικά. Γιατί οι άλλοι Δήμοι, αν υπήρχε τέτοιο περιθώριο, γιατί το κάναν νωρίτερα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εντάξει. Θα φανεί και αυτό, νομίζω. Ναι. Και η Ηράκλεια μου λέει ότι Δημήτρης τη Δευτέρα έχει λογοδοσία. Απολογισμό διμήνου. Εντάξει, με την αμφίπολη είναι λίγο δύσκολο, Δημήτρη, να βγάλει άκρη. 4 χρόνια δεν το έχει μάθει. Ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο όμως να ολοκληρώσουμε με το θέμα της ένστασης, του αποτελέσματος σήμερα που ανακοινώθηκε, της απόφασης μάλλον. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Μητλιάνκα για την απόφαση του δικαστηρίου. Ναι, φυσικά. Πάμε να την ακούσουμε. Η σημερινή απόφαση δικαιώνει την νομιμότητα, τη λογική, μα πάνω απ' όλα τη δημοκρατία και τους κανόνες της. Τερματίζει επιτέλους μία τοξική περίοδο στην οποία με fake news, με χυδαιότητα και συκοφαντίες έγινε μια απόπειρα να γίνει το άσπρο μαύρο. Έχω ξαναπεί ότι η συγκεκριμένη ένσταση δεν ήταν μια συνηθισμένη περίπτωση. Συνδυάστηκε με πρωτοφανείς για τον τόπο μας μεθοδεύσεις, κατηγορίες και fake news. Αυτά λοιπόν σήμερα απαντήθηκαν με τον πλέον ηχηρό τρόπο. Όπως απαντήθηκε και η εξίσου χυδαία προσπάθεια διάδοσης φημών περί της απόφασης που δήθεν ήταν γνωστή και είχε βγει όλο αυτό το διάστημα. Εμείς συνεχίζουμε απερίσπαστη το έργο μας με ένα και μοναδικό στόχο. Να ενώσουμε το Δήμο μας και να τον φέρουμε σε μια νέα εποχή. Οι σέρες έχουν γυρίσει ήδη σελίδα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είπε η κυρία Μητλιάνκα, ότι η σημερινή απόφαση δικαιώνει τη δημοκρατία και έκανε αναφορά βεβαίως, αιχμηρή ήταν η αναφορά της, σε fake news και απίστευτες, όπως είπε, καταστάσεις που όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξαν βαϊά. Ακριβώς αυτά είπε η κυρία Μητλιάνκα και ότι οι σέρες αλλάζουν σελίδα. Καλά, όλοι θέλουν να μπει ένα τέλος. Κλισέ είναι αυτό, τέλος πάντων. Ναι. Ναι, να τελειώνει όχι και αν ήταν το αποτέλεσμα για να τελειώνει. Για να μπούμε και σε μια διαδικασία, γιατί μέχρι τώρα ακούγαμε να βγει το αποτέλεσμα, να βγει το αποτέλεσμα. Εκείνο σε εκείνο δεν το προχωράμε να βγει το αποτέλεσμα. Ναι, ναι, ναι. Το άλλο δεν το προχωράμε να βγει το αποτέλεσμα. Εντάξει, είχε μια βάση αυτό. Είχε μια βάση. Εντάξει τώρα. Μια βάση υπήρχε σε αυτό. Να ακούσουμε τι είπε και ο κύριος Χρυσάφης. Φυσικά. Πάμε να τον ακούσουμε.
Η οριακότητα του εκλογικού αποτελέσματος της 8ης Οκτωβρίου και η ελαχιστότατη διαφορά των 37 ψήφων καθιστούσε απόλυτα αναγκαίο τον επανέλεγχο των ψηφοδελτίων των εκλογών. Η ανακάλυψη του γεγονότος ύπαρξης έγκυρων χρωματιστών ροζ ψηφοδελτίων του συνδυασμού της κυρίας Μητλιάγκα δεν επέτρεπε άλλη επιλογή παρά μόνο την προσφυγή στον φυσικό μας δικαστή στο εκλογοδικείο. Ήταν κάτι το οποίο πέρα από δικαίωμά μας ήταν και ταυτόχρονα υποχρέωσή μας στο 48% των σεραίων που μας τίμησε και μας εμπιστεύτηκε. Το δικαστήριο έκρινε την εγκυρότητα αυτών των ψηφοδελτίων, κρίνοντας παράλληλα την εγκυρότητα ή ακυρότητα και άλλων ψηφοδελτίων για διάφορους λόγους, χωρίς να σπαστεί πλήρως τους αιτιολογισμένους ισχυρισμούς μας. Αυτές τις κρίσεις, καθώς και την επάρκεια αιτιολόγηση αυτών, θα αξιολογήσουμε μελετώντας το αμέσως επόμενο διάστημα τη δικαστική απόφαση, ώστε να κρίνουμε την αναγκαιότητα άσκησης ή μη των δικαιωμάτων μας στο ανώτατο δικαστήριο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε ως Συμμαχία Σεραίων να υπηρετούμε από την θεσμική θέση της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο τα συμφέροντα των Σεραίων, όπως αποδείξαμε ήδη σε αυτό το διάστημα. Επικοδομητικά, νυφάλια, με γνώση και εμπειρία, σκληρή εκεί που πρέπει και με απόλυτη διάθεση συνεργασίας μπροστά στο κοινό καλό του τόπου, διαφυλάττοντας ως κόρη οφθαλμού όσα κερδίσαμε τα 4 προηγούμενα χρόνια για τις ΣΕΡΕΣ. Ασχέτως με το αν συμφωνούμε ή όχι με την απόφαση, τη σεβόμαστε απόλυτα, γιατί έτσι πρέπει να είναι σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου, ειλικρινά εύχομαι στη Δημοτική Αρχή μια καλή και παραγωγική συνέχεια στην θητεία της, αφού σε κάθε περίπτωση πάνω απ' όλα προέχει η ωφέλεια του Σεραίου Δημότη. Και αυτό είναι η μόνη αλήθεια, ότι πάνω απ' όλα προέχει ο Σεραίος Δημότης, ο Δήμος των Σερών, Βαΐα. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Ελπίζω όντως να τιμήσουν τον Σεραίο Δημότη, να τον υπηρετήσουν τον Σεραίο Δημότη. Θα προσπαθήσουν τουλάχιστον. Δεν μπορώ να καταλογίσω κανέναν κακές προθέσεις. Όχι. Εκ του αποτελέσματος όλοι κρίνονται. Όλοι κρινόμαστε μάλλον εκ του αποτελέσματος. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Και βέβαια η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Καλά, αυτό να λέγεται. Δηλαδή άμα δείξεις ότι ξεκινάς στραβά, δεν θα έχει και την καλύτερη προοπτική η θητεία. Βέβαια, μπορεί πάντοτε να... Δεν το λέω για την κυρία Μητλιάγκη. Ναι, γενικότερα. Έχουμε... Μπορείς πάντοτε να αναγνωρίσεις κάποια πράγματα, ότι γίνονται με έναν τρόπο όχι ενδεδειγμένο ή λάθος ή οτιδήποτε άλλο, και να μπεις σε μια σειρά. Εντάξει. Να θες να το αναγνωρίσεις. Φυσικά. Να μείνεις εγωιστής, να ακούς, να θες να αναγνωρίσεις. Νομίζω ότι γίνονται λάθη, να κάνεις σωστές κινήσεις, να δεις ποιους ανθρώπους έχεις δίπλα σου, και αν κάποιοι δεν είναι καλοί, ίσως να είναι καλύτερα για σένα να τους διώξεις. Φυσικά. Αυτό είναι δεδομένο. Καλό νομίζω ότι ήταν αυτό. Και ο κύριος Χρυσάφης έκανε τέτοια λάθη. Ναι, υπήρχαν τέτοια σωστό θέματα. Είναι. Δεν άκουγε κιόλας. Οι έξυπνοι άνθρωποι λένε πως καλό είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων, να μην μαθαίνεις από τα δικά σου. Οπότε οδηγία προς την κυρία Μητλιάγκα, αν είδε ότι αυτά τα λάθη στήχησαν στον κύριο Χρυσάφη, να μην τα κάνει, να ακούει λίγο τι λέει έξω ο κόσμος και τι ναι, γίνεται έξω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και να ακούει ανθρώπους που δεν θέλουν να τους κολακεύουν. Όλοι οι άρχοντες, δεν είναι μονάχα για... Δεν μιλάω για την κυρία Μητλιάγκα τώρα. Καλό είναι να ακούνε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εκεί για να τους κολακέψουν. Και αυτό να θες. Λένε ότι όλα είναι καλά και μην ακούς. Αυτό νομίζω ότι εγκλωβίζονται γύρω από αυτό και θέλουν να ακούν ότι όλα πάνε καλά, ότι είμαστε καλά, ότι όλοι είμαστε καλύτεροι και μπράβο μας και ζήτω μας και όπα μας, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και όταν βλέπεις από την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά, καλό είναι να το αλλάζεις από την αρχή του. Γρήγορα. Μην το αφήσεις να διαιωνίζεται. Βλέπεις ότι κάτι έχει πάει στραβά και το αυτό το κάτι σε εκθέτει. Και σε εκθέτει παντού.
και αφού σε εκθέτει παντού, διόρθωσε το τώρα, γιατί έξω έχει βουήξει ο τόπος. Και ας τα αφήσουμε εδώ. Ας τα αφήσουμε εδώ. Γιατί θέλουμε να ολοκληρώσουμε, να μας πεις λίγο το ρεπορτάζ από το Δημαρχείο σήμερα. Ακόμη μια μέρα ημιαργίας. Αχ, δεν μ' άφησες να το κάνω καλά. Δηλαδή. Να σε ρωτήσω τι μέρα είναι σήμερα, Μαρία. Τσικνοπέμπτη. Και τι γίνεται την Τσικνοπέμπτη, Μαρία. Τρώμε, τσικνίζουμε και μετά αντινόμαστε καρναβάλι όσοι το επιθυμούν. Εσύ, Μαρία, σήμερα που ήρθες στη δουλειά, θα φύγεις, έκλεισες στις 3 την εκπομπή. Όχι, γιατί να την κλείσω στις 3. Όχι. Ξέρω εγώ, μήπως πήρες την κυρία Ραμπατζή, τη διευθύντρια του σταθμού, να της πει σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη, θα φύγω νωρίτερα. Ο Δημήτρης δεν θα βγάλει δίκτυο, γιατί είναι Τσικνοπέμπτη. Τσικνοπέμπτη τι σημαίνει, ρε παιδί. Τσικνοπέμπτη είναι εντάξει, πάμε, τρώμε λίγο, τσικνίζουμε, γιατί είναι το έθιμο. Δεν έχει κάποια σχέση με τη δουλειά μας. Άντε τα μηνύματα πανέρχονται. Σήμερα πάντως στο Δημαρχιακό Μέγαρο των Σερών έχουν ημιαργία. Να ρωτήσω λίγο. Είναι ημιαργία, σηκώνομαι, φεύγω νωρίτερα ή είπανε μέσα στο Δήμο με το πέρας, ας πούμε, της ημέρας να κάνουν κάτι που ήθιστε. Σηκώνομαι, φεύγω νωρίτερα. Ναι. Κλείσανε, το βάλαν, την κλειδώσαν την πόρτα και φύγανε. Δομές και τα λοιπά, φύγανε οι άνθρωποι. Μία η ώρα έχουμε ημιαργία. Πάτε στο σπίτι σας να φάτε με τους δικούς σας ανθρώπους, πάτε να αγοράσετε το κρέας σας μήπως δεν προλάβατε. Για να πάτε να μαγειρέψετε, ξέρω εγώ, μήπως δεν πρόλαβε κάποιος. Θα κλείσουν τα μαγαζιά, σου λέει πάνε να προλάβει. Δεν να κλείνουν το τα μαγαζιά σήμερα. Γιατί το τα κρεοπολία εννοείς. Τα κρεοπολία, ναι. Ναι. Νόμιζα για τους... γιατί οι περισσότεροι σήμερα λίγο τα σουβλάκια τους και τα τέτοια τα παίρνουν από τα μαγαζιά εστίασης. Μπορεί να τους να είπαν στους δημοτικούς υπαλλήλους να φύγουν νωρίτερα για να πιάσουν τραπέζι και που θα πάνε να τσιμήσουν. Καλά, συγγνώμη, όντως έχει μυαργία σήμερα στο Δήμο, τώρα σοβαρά. Γιατί να σε πω ψέματα, έχω λόγο να σου πω ψέματα. Και εμένα μου το είπανε. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν, κυρία Βαΐδου, θέλουμε να σας ενημερώσουμε, επειδή ξέρουμε ότι σας αρέσει το θέμα των ημιαργιών. Δεν μας αρέσει το θέμα των ημιαργιών. Μας αρέσει. Εσένα σ' αρέσει των ημιαργιών. Το βρίσκεις λογικό? Όχι, εγώ λογικό δεν το βρίσκω. Νομικά υφίσταται? Νομίζω δεν υφίσταται και για παραμονές Χριστουγέννων, προπαραμονές που ήταν ημιαργία και για τότε δεν υπήρχε θέμα νομικό. Δεν υπήρχε ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορώ δεν να υπάρχει, το δεν υπάρχει θεσμός ημιαργίας. Υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορώ να το κατανοήσω. Αλήθεια δεν μπορώ. Σήμερα μάλιστα ο εργαζόμενος που μου το είπε μου λέει ημιαργία και λέω γιατί, επειδή κέρδισε η κυρία Μητλιάγκα και γελάει και μου λέει όχι κυρία Βαΐδου, λέω γιατί όχι, λέω μήπως ήταν για το πανηγύρι ότι κερδίσαμε, ξέρω εγώ, είμαι επίσημα δήμαρχος, ας το πανηγυρίσουμε, ας το γιορτάσουμε και δίνουμε ημιαργία. Τι σχέση έχει αυτό με την εξυπηρέτηση του Σεραίου Δημότη? Δεν ξέρω. Γιατί ο Δήμος είναι ανοιχτός για τους δημότες. Μπορεί αύριο η κυρία Μητλιάγκα να θέλει να πει ότι εγώ επειδή και επίσημα είμαι δήμαρχος, αύριο θα βάλουμε λουκέτσου στο Δημαρχείο. Ναι. Το γιορτάζω. Θέλω να το κλείσω. Σήμερα το έκλεισα στη μία. Δεν ξέρω τι να πω. Μάλιστα. Ωραία. Αυτή πράγματα. Είναι η κατάσταση, δεν είναι η πρώτη φορά. Ξέρουμε ότι γίνεται σιγά σιγά, θα έχουμε ημιαργία και τις Παρασκευές, γιατί ακολουθεί Σαββατοκύριακο πραγματικά. Εκεί θα το πάνε. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό το πράγμα. Κακώς γίνεται. Η Τσικνοπέμπτη δεν είναι τίποτα. Τίποτα. Δεν είναι. Είναι μια απλή μέρα. Όλος ο κόσμος εργάζεται. Μην το κάνετε. Μην δίνετε τέτοια δικαιώματα. Δεν είναι κάτι παραπάνω οι δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου των Σερών από όλους τους άλλους δημοτικούς υπαλλήλους των άλλων Δήμων, από τους υπαλλήλους της περιφέρειας, από όλους τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους και από όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει η Δήμαρχος. Αλλά αν είναι έτσι, εκεί θα φτάσουν σιγά σιγά για να γίνει αρεστή, για να μην τους χαλάσει την καρδιά. Δεν ξέρω γιατί, αλήθεια δεν ξέρω. Πάντως σιγά σιγά θα το φτάσετε όντως Παρασκευή, να λέτε είναι Παρασκευή και το κλείνουμε το Δημαρχείο γιατί οι υπάλληλοι θέλουν να ξεκουραστούν το Σαββατοκύριακο. Και Δευτέρα κάντε το και Δευτέρα ημιαργία γιατί είναι Τσαγκάρο Δευτέρα. Και την Τρίτη επειδή έχει παζάρι κάντε το και την Τρίτη ημιαργία. Λοιπόν. Και Τετάρτη επειδή είναι Τετάρτη είναι μέσα στην εβδομάδα. Ξέρω εγώ. Άντε, ναι. Λοιπόν, Βαΐα. Εγώ θα σε ευχαριστήσω. Θα πάμε σε διάλειμμα βέβαια. Αμέσως μετά θα δείξουμε θα μεταδώσουμε πιο καλά τη συνέντευξη που έδωσε χθες η κυρία Παλάζη. Μίλησε μετά το Δημοτικό Συμβούλιο για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις και τα είπε όλα. Ήταν πολύ καλή η συνέντευξη της κυρίας Παλάζη. Ξεκαθάρισε πολλά πράγματα. Δεν τα είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί άργησε να έρθει, τα είπε όμως σε εμάς. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και όπως είπαμε προηγουμένως με τη Βαΐα τη Βαΐδου, θα δούμε τώρα τις απαντήσεις που έδωσε η κυρία Παλάζη για το θέμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων, δηλαδή για τα καυτά τα θέματα, για το πώς, για το θέμα της ανάθεσης των εκδηλώσεων, για τις εταιρείες που προτάθηκαν, για το πώς έγινε η επιλογή. Είπε πολλά η κυρία Παλάζη, είπε αρκετά, έδωσε όσες απαντήσεις, ό,τι ρωτήθηκε έδωσε τις ανάλογες απαντήσεις η κυρία Παλάζη. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να την ακούσουμε. Εμείς θα ολοκληρώσουμε με αυτή τη συνέντευξη. Τσικνοπέμπτη είναι σήμερα βεβαίως. Αύριο εμείς θα τα ξαναπούμε μετά τις 2 το μεσημέρι. Είναι Τσικνοπέμπτη. Να ευχηθώ σε όλους καλά να περάσετε. Δείτε πρώτα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σήμερα που είναι πολύ ενδιαφέρον σε 9:20 με τον Δημήτρη Κότα. Και μετά τρώμε, πίνουμε και χορεύουμε. Όλοι μασκαράδες παρέα. Όχι μασκαράδες όλης της χρονιάς, οι μασκαράδες των καρναβαλιών. Καλό σας απόγευμα. Έφτασε επιτέλους η ώρα που το ρωτήστε την κυρία Παλάζη έγινε πράξη. Η αντιδήμαρχος πολιτισμού μετά από πολλές ημέρες και πολλά αναπάντητα ερωτήματα βρέθηκε μπροστά από τα μικρόφωνα για να δώσει απαντήσεις γύρω από το θέμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Σερών, οι οποίες ξεκινούν καιρού επιτρέποντος από την Τσικνοπέμπτη και ολοκληρώνονται την καθαρά Δευτέρα. Σύμφωνα με την κυρία Παλάζη, η καθυστέρηση του προϋπολογισμού ευθυνόταν για την αργοπορία των εκδηλώσεων, οι οποίες κινδύνεψαν και να μην γίνουν, και φυσικά για την απευθείας ανάθεση. Αν δεν ξεκινήσει ο προϋπολογισμός, δεν μπορούν να αποφασιστούν και ο επιμερισμός των δαπανών, ποια χρήματα υπάρχουν, σε ποιους κωδικούς και πώς μπορούν αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν. Υπήρξε λοιπόν μία περίοδος όπου τέθηκε σε αμφισβήτηση η δυνατότητα να υλοποιηθούν αυτά όσο συστηματικά και σχολαστικά θα θέλαμε. Κρίναμε όμως ότι δεν θα έπρεπε να στερήσουμε σε καμία περίπτωση, έστω και λελογισμένα, την δυνατότητα να οι συνδημότες μας και όχι μόνο, να απολαύσουν κάποιες καρναβαλικές εκδηλώσεις και να πραγματοποιήσουμε και πάλι, όπως το ορίζει το έθιμο, τα κούλουμα της καθαράς Δευτέρας. Πρώτης πρώτου, 2, 3, 5, 10 πρώτου, ξέρατε πόσα όχι, χρήματα... Αυτό το ξέραμε στα τέλη Ιανουαρίου, όταν ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Δεν κάνατε αναμόρφωση, κυρία Παλάζη, για να πείτε ότι θα βάλουμε... Άλλο είναι... Άρα υπήρχαν τα χρήματα, αυτό θέλω να πω. Άρα, όταν κάνουμε αναμόρφωση, άλλο είναι το σύνολο του ποσού που διαθέτει μια αντιδημαρχία, το οποίο ποσό αφορά το σύνολο των εκδηλώσεων για όλη τη χρονιά. Δεν υπάρχει επιμερισμένο αυτό το ποσό αποκλειστικά για τις καρναβαλικές απαντήσεις. Ναι, αλλά αν έχω μισό εκατομμύριο, μπορώ να πω ότι θέλω να ξοδέψω 100.000. Αυτό βέβαια, πολύ σωστά το επισημαίνετε, είναι και η πολιτική απόφαση. Η πολιτική απόφαση λοιπόν που πάρθηκε ανάμεσα στο να μην κάνουμε ενδεχομένως τίποτα ή να κάνουμε λελογισμένα κάποια πράγματα, όπως είπα στην αρχή, ήταν αυτή ακριβώς και τα ποσά είναι αυτά που είδατε στην σχετική μελέτη για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Δεν υπάρχει κωδικός για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις στο Δήμο. Είναι 450.000, οι οποίες όμως θα αφορούν, κύριε Πλακιά, το σύνολο των εκδηλώσεων όλης της χρονιάς. Άρα δεν σας έφταιγε ο προϋπολογισμός που άργησε, ότι δεν κάνατε τη μελέτη εν καιρό, σας έφταιγε. Αυτό είναι μια προσωπική σας κρίση. Μπορείτε να την κρατήσετε. Εγώ αυτό που εξηγώ λοιπόν είναι ότι οι διαδικασίες είναι πλέον διαφορετικές. Δουλεύουμε με διαφορετικό τρόπο. Έπρεπε να δούμε τις δυνατότητες και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τέτοιου είδους μελέτες στο Δήμο. Λίγο, γιατί νομίζω ότι δεν. Μιλάμε ελληνικά. Άλλη ερώτηση. 550.000 ευρώ. Και ξέρατε και είχατε αποφασίσει ως Δημοτική Αρχή ότι θέλετε να ξοδέψετε 50.000, μπορούσατε να το πάρετε απόφαση. Ξέρετε τι παρατηρώ, κυρία Βαΐδου. Ναι.
ότι υπάρχει μία αντίφαση ανάμεσα σε αυτό που λέτε τώρα, δηλαδή ότι θα αισθανόσασταν ευχαριστημένοι εσείς προσωπικά, υποθέτω, με το αν διατίθενταν ένα μεγαλύτερο ποσό στις καρναβαλικές εκδηλώσεις, ενώ μέχρι τώρα άκουγα κριτικές του τύπου ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα αυτά. Σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτημα γιατί δεν έγινε η μασκαράτα, η κυρία Παλάζη δήλωσε πως δεν έφτανε ο χρόνος. Γι' αυτό και επιλέχθηκε φέτος να μην γίνει, αλλά ο Δήμος να συμβάλλει σε άλλες εκδηλώσεις. Φέτος λοιπόν δεν θα υπάρξει η μασκαράτα, γιατί δεν υπήρχε και ο πετούμενος χρόνος που θα έπρεπε να προετοιμάσεις και τον κόσμο που συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Προκειμένου να υπάρχει θέμα, να υπάρξει υποδομή, η κατάθεση των προτάσεων, των σχημάτων, των καρναβαλικών κτλ. Και να υλοποιηθεί αυτό με επιτυχία όπως συνέβη πέρυσι. Ωστόσο, υποσχόμαστε ότι στο επόμενο διάστημα όλο αυτό θα αναβιώσει εκ νέου. Έχουμε σκεφτεί και πολλές άλλες πρωτότυπες ιδέες που σχετίζονται με τέτοιου είδους καρναβαλικούς διαγωνισμούς και λίγο υπομονή. Θα τις δείτε να υλοποιούνται στα επόμενα χρόνια. Στο ερώτημα τώρα γιατί επιλέχθηκε μία νεοσύστατη εταιρεία η οποία δεν έχει καμία εμπειρία στο κομμάτι της διοργάνωσης, η Αντιδήμαρχος απάντησε πως η πρόσκληση έγινε σε τρεις εταιρείες, χωρίς όμως η Αντιδήμαρχος να διευκρινίζει με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν αυτές. Από τις τρεις δε εταιρείες που ο Δήμος κάλεσε για να κάνουν προσφορές, απάντησε μόνο η μία, η οποία ιδρύθηκε λίγους μήνες πριν και δεν έχει διοργανώσει ποτέ ξανά στο παρελθόν τέτοιου είδους εκδήλωση. Εκείνο που εξετάζεται όταν υποβάλλει μία εταιρεία μία πρόταση, είναι καταρχάς εξετάζονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα, τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται και όλες αυτές τις προϋποθέσεις που βάζει το Τμήμα Προμηθειών προκειμένου να γίνει αποδεκτή η πρόταση που υποβάλλεται. Εννοώ αυτό που λέει ο κύριος Πλακιάς, ότι διατυπώνει και πολύ καλά κάνει και διατυπώνει μία αμφισβήτηση, έναν ενδιασμό για την νεοσύστατη επιχείρηση. Λοιπόν, πεδίος δόξης λαμπρών για όλες τις επιχειρήσεις αυτού του τόπου και όλους τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων να αποδείξουν στην πράξη ότι αυτό που επιχειρούν θα πετύχει. Γνωρίζετε για τις δύο εταιρείες που δεν κατέθεσαν τελικά προσφορά, για ποιους λόγους δεν κατέθεσαν? Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τις δύο εταιρείες, οι οποίες είναι γνωστές. Ναι, ενώ αν ήσασταν στην Επιτροπή που άνοιξαν τις προσφορές και αν έχετε... Αυτές τις διαδικασίες τις κάνει η άλλη Επιτροπή. Όχι, δεν ήμουνα. Αυτό που γνωρίζω και έχω ως ενημέρωση είναι ότι έστειλαν επιστολή ότι δεν θα συμμετέχουν. Δεν έστειλαν δηλαδή προσφορά και δεν ανοίχθηκε. Έστειλαν ενημέρωση ότι δεν θα συμμετέχουν με οικονομική προσφορά. Η κυρία Παλάζη ήθελε να καταστήσει σαφές και ξεκάθαρο προς τον κόσμο πως η ίδια δεν έκανε κανένα τηλεφώνημα και δεν είχε καμία επικοινωνία με τις εταιρείες που ήταν να δώσουν προσφορές, ενώ όλα έγιναν από την Υπηρεσία Οικονομικών. Όσο για το πώς επιλέχθηκαν αυτές οι τρεις εταιρείες και στο τέλος η εξής μία, η απάντηση ήταν απλή. Η απόφαση ήταν πολιτική και είχε την υπογραφή της Δημάρχου Βαρβάρας Μητλιάγκα. Εγώ προσωπικά δεν έκανα κανένα τηλεφώνημα. Πολιτισμού είναι οικονομικό. Όχι. Της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού είναι... Ναι. Άρα αυτοί επέλεξαν τους τρεις που θα πάρουν τηλέφωνο. Επιλογή δε ουσιαστικά δεν υπήρξε, γιατί όταν στους τρεις που στάλθηκε η πρόσκληση, ναι, οι δύο δεν συμμετείχαν τελικά, όχι, ήταν... Για το ποιήτα είναι οι τρεις. Αυτό είναι, επιλέχθηκαν με βάση την εμπειρία που έχουμε από τις επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα, να κάνουν προσφορά. Ήταν μια συλλογική συζήτηση γι' αυτό. Της Δημοτικής Αρχής. Άρα ήταν πολιτική απόφαση. Μην τα βάζουμε όλα τώρα τα πράγματα να αποκτούν τόση φόρτιση. Σας είπε η κυρία Δήμαρχος ότι όλα φυσικά είναι εις γνώση της και έχουν την έγκρισή της και δήλωσε ουσιαστικά την υποστήριξη όλες αυτές τις προσπάθειες, η οποία είναι συλλογική. Ο Δήμος φέτος έβγαλε από τη μελέτη και το ΆΙΖΟ, που πιστοποιεί ότι μια εταιρεία είναι ικανή να κάνει αυτό που λέει. Το ΆΙΖΟ δηλαδή που κυνηγούν να βγάλουν οι εταιρείες δεν είναι απαραίτητο για το Δήμο των Σερών. Εκτιμήσαμε ότι ενδεχομένως δεν είναι προϋπόθεση για να δεχτεί κανείς την κατάθεση πρότασης. Αφαιρέθηκε. Και γιατί σήμερα το πρωί στόλιζαν κορδέλες τα συνεργεία και οι υπάλληλοι του Δήμου πριν κάνει υπογραφή η σύμβαση? Γιατί ο Δήμος ήθελε να κάνει οικονομία και να μην ξοδέψει χρήματα
και για αυτό το κομμάτι, αφού μπορούσε να το κάνει μόνος του. Και επειδή η Δημοτική Αρχή σκέφτεται όλους τους επιχειρηματίες της πόλης, έβγαλε εκτός μελέτης και την ηχητική εγκατάσταση. Η σύμβαση έχει υπογραφεί. Αυτό που συνέβη είναι γιατί ακριβώς τη δαπάνη για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση αυτού του αποκριάτικου στεολισμού, θέλοντας να εξοικονομήσουμε πόρους, δεν το έχουμε συμπεριλάβει. Δεν είναι λοιπόν κάτι παράνομο. Φυσικά. Φυσικά. Το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη σημαίνει ότι δεν υπήρχε εξ αρχής καταχώρηση ποσού εγκατάστασης και αποεγκατάστασης, γιατί ακριβώς θέλοντας να κάνουμε οικονομία, θελήσαμε να αξιοποιήσουμε το δυναμικό του Δήμου και σε επίπεδο οχημάτων και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικών. Και με τα ηχητικά, γιατί ξαφνικά δεν υπάρχουν μέσα και τα βγάλατε λίγο διαφορετικά. Θέλοντας να επιμερίσουμε ακριβώς τις δαπάνες και να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους επιχειρηματίες να αναλάβουν δουλειές, το κομμάτι λοιπόν των ηχητικών αποτελούσε χωριστό τμήμα της μελέτης. Όμως στην σύμβαση το ποσό που αναφέρεται υπήρχε. Κοιτάξτε, σε μια μελέτη αναφέρεται το σύνολο του ποσού και τα επιμέρους τμήματα. Αν διαβάσετε λοιπόν προσεκτικά, θα δείτε ότι τα επιμέρους τμήματα αφορούν και τη διοργάνωση εκδηλώσεων και το ηχητικό, τις ηχητικές εγκαταστάσεις. Φέτος για την τεχνική υποστήριξη θα δοθούν 4.000 ευρώ, ενώ πέρσι με τη μασκαράτα που είχε πολλή δουλειά ώστε να διοργανωθεί, δαπανήθηκαν μόλις 2.000 ευρώ. Αυτό γιατί γίνεται? Απαντήσεις δίνει η κυρία Παλάζη. Αυτό που συμβαίνει φέτος είναι ότι εκτιμήσαμε ότι η εταιρεία που θα αναλάβανε αυτή την υποστήριξη των εκδηλώσεων, καλό θα ήταν, ακριβώς επειδή υπήρξαν παράπονα πέρυσι γι' αυτό, πρόκειται για επιμερισμένες εκδηλώσεις και στην πόλη και στα χωριά, να είναι το ποσό μεγαλύτερο. Δηλαδή τι θα κάνει, ας πούμε, παραπάνω, που δεν θα έχει ούτε μασκαράτα? Αυτό τώρα επιτρέψτε μας να σας πούμε. Δεν ξέρετε, γιατί οι υπόλοιποι δεν ξέρουν τη μελέτη. Πάρα πολύ χαίρομαι, που μια μελέτη λοιπόν για τα κούλουμα σηματοδοτεί την αρχή μιας πολύ σχολαστικής μελέτης και διαβάσματος των μελετών. Όσο δε για τους ανηματέρ που θα φτάσουν να λάβουν για 3 ώρες 1.300 ευρώ... Απαντήσεις δίνει η κυρία Παλάζη. Γιατί κάθε εκδήλωση δεν περιλαμβάνει τον ίδιο αριθμό εμπλεκομένων και απασχολούμενων υπαλλήλων. Το πρόγραμμα που προβλέπεται, άλλο είναι κάποιος που κάνει, ας πούμε, face paint και άλλο είναι κάποιος που φέρνει μια ολόκληρη παράσταση. Ο χρόνος, η διάρκεια, το σύνολο των εμπλεκομένων προσώπων επηρεάζουν το κόστος. Επίσης, πριν φτιαχτεί μια μελέτη, γίνεται μια πρώτη διερεύνηση χωρίς δέσμευση των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε ένα χώρο. Οι τιμές, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, δυστυχώς καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση. Οπότε λοιπόν έτσι είναι και ο κόσμος μας ακούει, καταλαβαίνει τι ακριβώς λένε. Τι θα γίνει στην περίπτωση που κάποιες εκδηλώσεις ακυρωθούν λόγω βροχής? Απαντήσεις δίνει η κυρία Παλάζη. Δεν τα πήρε τα χρήματα για να τα δώσει πίσω. Άρα για εκδηλώσεις που δεν υλοποιούνται, εννοείται ότι δεν πληρώνεται κανείς. Πάντοτε εξετάζεται και το plan B για τη δυνατότητα μετάθεσης της ημερομηνίας πραγματοποίησης της εκδήλωσης. Στην Τσικνοπέμπτη θα υπάρξουν DJ. Οι απόκριες όμως ξέρετε πολύ καλά ότι κρατούν μέχρι την καθαρά Δευτέρα. Συνεπώς, σε αυτό το ενδεχόμενο της βροχής που το πευχόμαστε, θα μετατεθεί η οποιαδήποτε καρναβαλική, απογευματινή, βραδινή εκδήλωση. Ας ευχηθούμε... Το popcorn μπορεί να μοιράζεται μαζί με τους χαλβάδες.